Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε, Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022, στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, 9 μετά μεσημβρίαν, ώρα Ελλάδος και ώρα Κύπρου. Έχουμε στο κανάλι μας ένα live γέλιο. Να γελάσουμε με τον εαυτό μας και να γελάσουμε με όλα εκείνα που κάποτε ήταν τόσο σημαντικά για μας, αλλά τώρα ευτυχώς γελάμε με αυτά. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Στο live αυτό θα αυτοσαρκαστούμε. Θα αναφέρουμε φυσικά ανωνύμως πάντοτε και καταστάσεις από το παρελθόν. Για παράδειγμα, πω τότε που είχα γνωρίσει έναν τύπο ο οποίος είχε ένα μυστήριο βλέμμα και εγώ ένιωσα μια έντονη ψυχοπαθολογική έλξη. Και μετά που έζησα μαζί του πόσα χρόνια και μετά που τον έμαθα καλά, κατάλαβα πως δεν υπήρχε τίποτα μυστήριο στον τύπο αυτό. Είχε μόνο το βλέμμα της Αγελάδος. Ένα παράδειγμα. Καταλάβατε τι εννοώ. Να γελάσουμε με τις χαζομάρες που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Να γελάσουμε με τα πράγματα τα οποία κάποτε μας φαίνονταν ακαταμάχητα. Τις συμπεριφορές εκείνες τις οποίες ανεχόμασταν. Τα πράγματα εκείνα τα οποία ένας άνθρωπος που δεν είναι συνεξαρτώμενος, ένας άνθρωπος που δεν έχει την υπομονή, την φοβερή και τρομερή υπομονή που έχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, όλα εκείνα τα πράγματα που κάποτε θεωρούσαμε φυσιολογικό να αντέχουμε, που κάποτε θεωρούσαμε normal να ανεχόμαστε κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πάρτι επιζώντων, ένα live στο οποίο θα μιλήσουμε με μια σκοπτική πλευρά για την ναρκισσιστική κακοποίηση που έχουμε δεχθεί στο παρελθόν και είστε ευπρόσδεκτοι. Ελπίζω οι περισσότεροι από εμάς να είμαστε σε αυτό το σημείο που να μπορούμε πλέον να γελάμε με εμάς και τη χαζομάρα που κάναμε να ανεχόμαστε συμπεριφορές που δείκνυαν έλλειψη σεβασμού και που άμα τις δεις από απόσταση, αντιλαμβάνεσαι πόσο γελίες ήταν. Γελίες συμπεριφορές, γελίες στάσεις ζωής, γελίες απαιτήσεις, γελιώδεις συνθήκες. Γιατί πράγματι είναι για γέλια. Είναι για γέλια όταν το κοιτάς από απόσταση. Το τι ανέχθηκες και τι δέχθηκες. Θα τα πούμε απόψε. Στις 9. Να γελάσουμε. Να γελάσει λίγο το χείλη μας.